Για πέμπτη μέρα η Ρωσία συνέχισε τι αεροπορικέ επιδρομέ σε Συριακό έδαφο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα, στο στόχαστρο των μαχητικών μπήκαν νέα στόχη των τζιχαντιστών σε Χόμ και Ιντλίμπ. Οι ρωσικέ επιχειρήσει όμω προκαλούν ένταση στι σχέσει Άγκυρα Μόσχα, αιτία η παραβίαση του, του τουρκικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσει τον Ρώσο πρέσβη στην Τουρκία. Οι κανόνε εμπλοκής τη Τουρκία περιλαμβάνουν όλα τα αεροσκάφη, είτε αυτά είναι συριακά είτε ρωσικά ή από πουδήποτε και αν προέρχονται. Οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει έχουν σαφεί εντολέ, τόνισε ο Αχμέντα Βουτογλου. Απαράδεκτε χαρακτήρισε τι παραβιάσει και το ΝΑΤΟ. Μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Γενικό Γραμματέα τη Βορειοατλαντική Συμμαχία κάλεσε τη Μόσχα να αλλάξει στάση. Οι ρωσικέ πράξει δεν συμβάνουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Καλό τη Ρωσία να στεβαστεί τον αέριο χώρο του ΝΑΤΟ, να αποφύγει την κλιμάκωση τη ένταση με τη Συμμαχία. Καλό τη Ρωσία να κάνει τα απαραίτητα βήματα ώστε να συντονίσει τι προσπάθειέ τη με εκείνε τη διεθνού κοινότητα στη μάχη κατά των τζιχαντιστών, επισήμανε ο Γεν Στόρτεμπεργκ. Από την πλευρά της η Ρωσία κάνει λόγο για ασφάλμα, ωστόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν πως πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.